ατομικά. Today my head is in a mess. Today I'm nervous out of control. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fuck out of my life. Ξεκουράστηκα, βρε αδερφέ. Τρεις φορές εξάρες. Εσύ, παιδάκι, παίξε το Θεό μπάρμπα. Λένε που και που καμιά νοησία. Κάνουν και διάφορες λαμονιές. Αλλά δεν βαριέσαι. Τα συμπαθώ αυτά τα θηλαστικά. Απ' την άλλη, okay, τα πάντα εν σοφία επιείσαμε, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Παράδειγμα, εδώ μας έπεσε λίγη μύτη παραπάνω. Κοπέλα είναι εντελώς γκαβή. Αστερόπι! Έρχομαι! Και τη βγάλανε και αστερό από πάνω. Μπα, δεν υπάρχει σωτηρία. Η αγάπη. Εδώ πάλι έχουμε την παντούσα ποταμόπλευρο. Ο ιδιοκτήτης της ονομάζεται Τριαντάφυλλος. Αν και κανονικά θα έπρεπε να λέγεται Οκτάφυλλος. Ρώτασε, μωρό μου, το παίρνεις. Η αγάπη είναι μεγάλο παλούκι. Τη μία καίει σαν χαστούκι, την άλλη φέρνει δροσιά. Ναι, ναι, η αγάπη. Πρώτα σε κάνει μπουρδέλο, μετά λες φτάνει, δεν θέλω. Και πηγαίνει ξανά. Αστερόπι! Έρχομαι! Θα πας ή όχι? Πάω. Τα ψώνια? Αχ, φορώ το φακό σου, κορίτσι μου. Τρομάζει ο κόσμος. Μια το ένα μάτι έτσι, μια το άλλο αλλιώς. Μου κάνει αλλεργία. Φορά γυαλιά. Δεν θέλω, μεγαλώνω τη μύτη. Αμά, κορίτσι μου. Μια η μύτη σου, μια η μυοπία. Έχουμε και αυτό το κακό με την τηλεόραση. Σου μιλάω και εσύ βλέπεις αυτό τον τελεμέ. Δεν είναι τελεμές, είναι Θεός. Παραπάνω κι από Θεός. Τι να σου πω, καημένη. Ανοίγεις το στόμα σου και δεν ξέρεις τι λες. Τι θα γίνει? Πάω. Όπως φεύγεις, πάρε την παραγγελία. Τα καφεδάκια σας. Πού το παραγγείλαμε? Όχι αυτόν, τον άλλον. Που έμπλεξα. Μπαρμπαδήμος, παρακαλώ. Οκ, γκαβί, αλλά η Αστερόπη έχει ένα μοναδικό χάρισμα. Το μωρό μου τι σκέφτησε? Τα μάτια σου είναι σαν πετράδι. Μπορεί να δει αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Για την ακρίβεια, μπορεί να βλέπει, να ακούει και να διαβάζει όλες τις βρώμικες σκέψεις που κυκλοφορούν στα μυαλά των ανθρώπων. Hey.
άντρες κάνουν βρώμικες σκέψεις. Έλα, μη μου πεις. Παρ' όλα αυτά, η γκαβή κοπέλα συνεχίζει να ελπίζει. Στην αγάπη. Ναι, ναι, η αγάπη. Μωρό μου, τι κάνεις? Σε παρατάω. Εμένα, το μωρό σου. Είσαι το μωρό μου. Ποιος είμαι? Ένας κοπρίτης και μισός, που γράφεις βλακίες τραγούδια. Όχι, αυτό δεν θα το συγχωρήσω. Τρελάθηκες, πετάς και τη Βέρα. Δεν είναι Βέρα, είναι ο κρίκος της κουρτίνας. Ναι, αλλά μίκρη νεβάστηκε, τζέτα έγινε. Δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Έλα, μαμά. Α, καλά. Ναι, σε είχα πάρει. Να σου πω ότι είχες δίκιο. Και ότι παρατάω αυτόν τον αποτυχημένο. Ε, Χρύσα. Νομίζω ότι είναι μπάρμαν. Μπάρατζε, Τόμ Κρούζ. Θέλεις και τα πυρούνια? Και τον έχουν πετάξει έξω από παντού και είναι άνεργος τώρα 1,5 χρόνο. Το δύο, ρε Χρύσα, το δύο. Μια φορά την εβδομάδα. 70 ευρώ την ώρα. 4, 7, 28. Αν δεν κάνει μας χάρη. Μπράβο, κορίτσι μου. Επιτέλους. Ε, μαμά, θα τα πείτε μετά. Ωραία, φύγε. Να δούμε που θα βρεις άλλον με τέτοιο χάρισμα. Σιγά το χάρισμα. Έχω δει και μεγαλύτερα. Μα δεν εννοούσα το πουλί μου. Ε, τότε τι. Α, ναι. Το στρίψιμο της Τζιβάνας. Ρε, Χρυσάκο μου, δεν θα κάνω εγώ το σούπερ χιτ να βουήξει η Αθήνα. Μπα. Δεν θα στείλω εγώ το Χατζηγιάννη για τσάι. Μπα. Πιάσε. Αγάπη μου, Χρύσα μου, δώσ' μου μια ευκαιρία. Άστιν. Θα βρω δουλειά, θα ψάξω. Τι θα ψάξεις, μωρέ? 2 μήνες μας έχουν πει για εκείνο το... Ωραία, να πάω, ρε Χρύσα. Με το πτυχίο μου και τις φούγγες μου και τα όλα μου να πάω να γίνω το παιδί για τα θελήματα. Άστιν. Πέφτω στα πόδια σου. Μη μου αφήνεις, αγάπη μου. Τουλάχιστον πες μου πώς δουλεύει το πλυντήριο. Βρες το διάολο. Ένα σου λέω, δεν ξέρεις να αγαπάς. Ναι, ενώ εσύ. Εγώ έβγαλα όλα τα όργανα από το σαλόνι για να βάλεις το χαζοκούτι το απέσιο που μας καίει όλη τη μέρα τον εγκέφαλο. Ναι, το χαζοκούτι περίμενες. Μη φεύγεις, τι θα κάνω χωρίς εσένα? Θα πας εκδρομή στα Ζωνιανά. Μόνος μου. Βρες καμιά γκαβή, να μην βλέπει το χάλι σου. Sorry. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες από το σύμπαν για να συναντήσει ο ταλαντούχος κοπρίτης την γκαβή κοπέλα. Αλλά. Black is the night at the mountains. Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν βλέπει κανέναν σε αυτή τη μικρή χώρα που όλα γίνονται από το τηλέφωνο και που όλοι πιστεύουν σε ένα θεό, πατέρα, παντοκράτορα, τον ποιητή της κουτσομπολικής, των κοσμικών και των σιλικονάτων. Εμίλε, κυρίες και κύριοι, άρχισε ήδη προσέλευση στο μεγάλο πάρτι που θα συγκεντρώσει όλους τους κοσμικούς της Αθήνας. Ήδη πέρασαν μέσα ο Ηλίας Ψινάκης, η Τζούλια Αλεξανδράτου και ο Λάκης Γαβαλάς. Ενώ αυτή τη στιγμή προσέρχεται ο γνωστός και περιζήτητος Εργένης, ο Νίκος ο Στεφάνου. Νίκο, πες μας κάτι. Η ζωή έχει πλάκα. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας? Γιατί θα μας ανοίξετε κανένα φάκελο? Συγγνώμη, απόψε μας την πρεβέ. Δεν μου λες, παιδί μου, καινούριος εδώ? Μάλιστα. Ξέρεις ποιος είμαι εδώ? Ποιος? Και τώρα τι θα παίξουμε, δεν περνάς κυρία Μαρία? Είναι πρεβέ το παρατηγύρι. Μόνο με προσκλήσεις. Πάρε μου Τσιλιχρήστο. Βασίλη Τσιλιχρήστο. Το αφεντικό σου, έτσι δεν το λένε? Ή δεν το ξέρεις κι αυτό? Το ξέρω. Δεν απαντάει. Ναι, δεν απαντάει. Γιατί να απαντήσει? Κάθε τώρα μέσα με τα μοχίτο του, με τα πιπίνια του, τα στριγκάτα, με τα όλα του. Έχει τη μαγαζάρα του, κάνει την παρτάρα του. Σου λέει, γιατί αν το σηκώσω, χέστηκα. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να πείτε. Ρε που έχω μπλέξει. Κάτσε, έχω άλλο άνθρωπο δικό μου μέσα. Σωτηρή, μήπως να πηγαίνουμε? Έλα τώρα. Έλα, ρε ψηλέ, πού είσαι? Τι είναι? Του ξέρεις αυτό? Ναι, ρε, κάθε μέρα εδώ είναι. Όπου κοσμικός από δίπλα. Και αστεία. Όλοι του μιλάνε. Έχει πλάκα, λέει. Δεν μπορώ να σε βάλω, ρε μαν. Είναι πολύ πριβέ η φάση. Όλοι ένας και ένας ονομαστικά. Και εγώ ρε σε ψηλέ τι είμαι δηλαδή? 2 και 2 ανώνυμος. Πλάκα έχεις, ρε φιλέ. Έχεις πολύ πλάκα. Ναι, ναι. Οκ, έχω. Λοιπόν, τα λέμε. Πάμε. Δεν μας βάζουν μέσα? Όχι, τώρα δεν γουστάρω εγώ. Παιδιά, έχει ο καιρός γυρίσματα. Αύριο μεθαύριο. Μην μου ήρθει κανένας και με παρακαλάει. Θέλει να ανοίξει μαγαζί να τους φάει όλους. Έχει φραγκά. Μπα, τυροπιτάκια φτιάχνει για παιδικά πάρτι. Μια τρύπα έχει. Άφραγκος. Πάντως ξέρω τον Χρήστο. Όχι, ρε. Μια φορά τον είχαν νηστήσει. Ο άλλος, ούτε που το θυμάται.
Δηλαδή, τρελή ψωνάρα. Ποιος ο Σωτηράκης? Αχ, καλά. Στα λεξικά, εκεί που γράφει κοκουρούκου, είναι δίπλα η φωτογραφία του. Είναι που δυσκολεύομαι, κατάλαβες. Να είχα τουλάχιστον το χώρο, space. Άρα, Αθήνα, Μανχάταν θα σε έκανα. Ω, διχάμε. Πλάκα-πλάκα όμως, έχει κι αυτός ένα χάρισμα, αλλά δεν το ξέρει ακόμη. Γιατί δεν ξεκινάς από κάτι πιο μικρό? Άσε μας, ρε Βούλα, μικρό και μικρό, τι μικρό? Να έρχονται λιμάριδες να βροντάνε τα ζάρια, το θέμα να ανάγκεις κάτι με την άπλα σου, με τη χλίδα σου, με τον κόσμο σου. Πού πάμε? Σπίτια μας. Καμιά ώρα θα μας πέσει όλο το μαγαζί στο κεφάλι. Μην ανησυχείς, σε κανένα μήνα θα γίνει αγνώριστο. Θα ρίξω τον τοίχο από μέσα, τι θα γίνει άλλο τόσο, θα βρω και κάποιον. Με εκείνο το παιδί που έλεγες, τι έγινε? Ξέρω εγώ. Άρε Αθήνα! Έλα, φίλε. Έλα, ρε ψηλέ. Πώς είναι το πάρτι? Έχει πολύ κόσμο, ρε μαν. Αυτά είναι. Τι να σου κάνω, δεν έχω το κεφάλαιο. Έχεις πολύ πλάκα, ρε μαν. Είσαι με τη μηχανή? Όχι, έρχεται. Ωχ, πάλι τα ίδια. Γεια σου, μωρό μου. Πω, θεϊκό. Προσέχετε τουλάχιστον. Τερί, σε σένα το λέω. Καλύτερα. Σιγά, παιδί. Πρόσεχε, ρε, τερί, αμάξι. Γαμπρε, κοίτα να μαλάκαρε, κοίτα να μαλάκαρε. Όχι, ρε, ψηλέ, δεν λέω. Σε σένα. Να σου πω, να κάνω μια γιουτέρν και να σκάσω. Πα, ας το αύριο. Κατάλαβα. Α, να σου πω, την κοπελίτσα που σου έλεγα να τη στείλω τελικά. Στείλτε. Εγώ δεν σου βάλαω χατήρι. Στείλτε. Μπουφέ θα την βάλω. Α, να σου πω, βλέπετε τουλάχιστον. Γεια σας. Γεια σας. Προσλαμβάνεστε. Είμαι η Ρίτα. Με στέλνει ο... Θεός. Θα μην το θέλω. Μα πες μου τώρα, είναι αυτός άντρας για σένα? Είναι? Όχι. Γιατί έχει? Μόνο αυτός δεν έχει τίποτα. Ενώ εγώ. Ευχαριστώ. Ρε κορίτσι μου, τι δουλειά έχεις εσύ με αυτόν? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάθες όλη μέρα και χάσεις στο γαζοκούτι και στις φυλάδες? Όποιος έχει κάνει 3 bypass, δεν τρώει χωριάτικο λουκάνικο. Εγώ είμαι θηρίο. Μη φοβάσαι. Έτσι και σε βάλω κάτω, εγώ θα πεις αλληλούια. Ναι, καλά, άσε τις ανοησίες τώρα και σταμάτα να τρως. Ρίτα, στον μπουφέ θα σε έχω, ε. Παιδικά πάρτι. Εκάλυψε, ψυχικό, φιλοθέη. Έπεσε. Έχουν να κλείσουν σπίτια. Γιατί? Γιατί έχεις λαμπερή προσωπικότητα. Τα έχω πει που το ξέρω, εγώ. Αυτά τα πράγματα κάνουν μπαμ. Αλήθεια, το πιστεύεις? Στάντα. Είναι και το παρουσιαστικό που σου... Που, πώς να το πω, είσαι... Είσαι πάρα πολύ νόστιμο. Εγώ? Ποιος εγώ, μου... Μοντέλος. Ο Χριστός και η Παναγία. Και 12 απόσταλοι. 12 δεν είναι? 12, προχώρα. Βάλ' το πάνω σου, ρε κοριτσάκι μου, αυτό. Βάλ' το πάνω σου, μη μου έρθει καμιά συγκοπή. Κατάλαβα. Δεν με θες. Τι δεν σε θέλω, μωρή. Ηλίθιος είμαι και δεν σε θέλω. Από το χάρισμα της Ρίτας κατάπινε το Σωτήρι, μία σειρά από απίστευτα γεγονότα άρχισαν σιγά σιγά να ξετυλίγονται.
χάρος στο φτερό. Όταν σκύβουν για νερό. Τράγαρα με ένα μεγάλο βαρύ όχημα. Το μπάνιο είναι από εκεί. Από εκεί είναι. Από εκεί. Έλα, ρε ψηλέ. Έλα. Ήρθε η Ρίτα. Ήρθε, είδε και νίκησε. Όχι, μη μου πεις. Τι. Δεν πιστεύω να την πήδηξες. Ε. Λέγε, ρε. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Τι λες τώρα, είναι δυνατόν. Ακούτε. Γιατί. Ξέχασα να στο πω, ρε φίλε. Μην την πηδήξεις, χάθηκες. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Γιατί. Πώς δεν σου φαινόταν η ιδέα να πάρουμε ένα σκυλάκι. Ένα σκυλάκι, κλείνω. Τι σκυλάκι. Ένα λαμπρατόρ. Λαμπρατή. Στο κήπο θα το έχουμε. Στο κήπο, σε ποιο κήπο. Του σπιτιού μας. Του σπιτιού μας. Δεν μου λες. Τι δηλαδή. Δεν είμαστε μαζί. Τι μαζί είναι, κούκλα μου. Εμείς δεν γνωριζόμαστε καν. Και όλα αυτά που μου έλεγες πριν. Ότι είμαι όμορφη και καλή. Α, να σου πω πώς είπαμε. Ρίτα. Λοιπόν, Ρίτα, εμείς δεν συνεννοιόμαστε, κούκλα μου. Ρίξε αυτά τα ρουχαλάκια επάνω σου. Μην έρθει κανένας άνθρωπος εδώ πέρα και ξεφτυλιστούμε και τράβα στο καλό. Δεν το πιστεύω, κλαίει. Ιησούς Χριστός. Ένα ασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο. Όχι, όχι. Μήπως να του δώσουμε το φιλί της ζωής. Ναι, ναι. Ας φωνάξει κάποιος τα παιδιά του. Δεν έχει παιδιά. Ασθενοφόρο, γονάκτε ρε παιδιά. Παρπαδί μου. Και εκεί, ανάμεσα στα καραφάκια και στα μισοτηγανισμένα λουκάνικα, ο καφετζής έκανε την τελευταία του αθώα σκέψη. Δώστε όλα, παρπαδί μου, παιδάρα μου. Μίλα μου, βρώμικα. Μάνδρε, Μπαρβαδίμο μου, έλεος. Και κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Άντε ρε Σαντάμ, τι φουρνίζετε τόση ώρα. Όχι, δεν το πιστεύω. Χουσέιν, άνοιξε το φούρνο και χώσαμε μέσα. Γεια. Yeah. Ήρθα να σου πω συγγνώμη για τις προάλλες που τσακωθήκαμε. Δεν τσακωθήκαμε, ρε κορίτσι μου. Εγώ δεν τσακώνομαι ποτέ με... Ωραία. Τότε μπορώ να αρχίσω να δουλεύω. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί. Γιατί άμα αρχίσεις να δουλεύεις εσύ, ορίστε. Να και να. Με ρυθμό. Εδώ. Ναι. Ο κύριος Σωτήρης Τσιλιγιώργος. Mm-hmm. Δικηγορικό γραφείο Μπράτου. Σας ψάχνουμε μέρες. Μάλιστα. Για το ακίνητο του θείου σας, Δημοσθένη... Του θείου μου, εγώ... Α, ναι, το... Ναι, 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 ναι. Ναι, τον, ναι. Και... Πέθανε. Κληρονομιά, μαγαζί, τετραγωνικά, αυτοκίνητα, γυναίκες, ανέβηκες, 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 περιοδικά, ανέβηκες, ανέβηκες, ανέβηκες. Καλησπέρα κύριε Τηλιγιώργο. Γεια σου παιδί μου. Τι παίζει μέσα. Ο πρωθυπουργός είναι και τρώει. Τι
άλλο να κάνει, κανένας άλλος. Είναι ο κύριος Ρουβάς και η κυρία Βύση. Άλλος. Όχι, μόνο η Μαντόνα πήρε και έκανε μια κράτηση για την Πέμπτη. Τι να πω, θα το φάνε τα αεροπλάνα αυτό το κορίτσι κάθε εβδομάδα πήγαινε, έλα. Αν έρθει και δεν είμαι εδώ, βάλτε την αγκάτσι κάπου καλά. Κύριε Τσιλιγιώργο, σας ζήτησε και ένας ελεκτρίστος. Ποιος είναι αυτός? Με ακούτε? Με ακούτε? Μάλιστα, μάλιστα. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που βρίσκεται. Να κιαλάρει από ψηλά τη μαγαζάρα και να γουστάρει. Έλεγα για την εξαδέλφη σας την Ευαγγελία Τσιλιγιώργου. Είσαστε συνιδιοκτήτες. Ναι, ναι, την Βαγγελίτσα. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί της. Εσείς είχατε κάποια επαφή? Όχι, όχι, αλλά τη θυμάμαι. Ήταν ένα κοριτσάκι αδύνατο, καχεκτικό, ντροπαλό. Της μίλαγες και κοκκίνιζε. Της άρεσε ο Έλβης. Πήγαινε και στο οδείο. Τραγούδαγε. Ε, τη Λίλη, τη θυμάμαι. Σαν κλαράκι ήταν. Της έκανες φου και έπεφτε. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Είχε και ένα αγόρι, χοντρός, 8 φορές η Λίλη ήτανε. Κι όλο τσακωνόντουσαν. Θα έχουνε χωρίσει τώρα. My love, one way. Άντε ρε, Παντελάκη. Τώρα. Κάτι δοκίμαζα. Καλά, είχα μια ιδέα για το ρολό. Σκέφτηκα να το βάλω. Δεν θέλω άλλες ιδέες. Λυπήσου το σπίτι μας. Τις προάλλες ρήμαξες το αυτοκίνητο. Προχθές το καζανάκι. Τι σου φταίγε, μωρέ, το καζανάκι και το διέλυσες? Ήθελα να το βάλω τηλεχειριστήριο. Γιατί, για να σημαδεύουμε και να κατουράμε από απέναντι. Όχι, ρε, μωρό. Άμα ξεχνάμε να το τραβήξουμε. Να τελέφεις τα μάτια, γιατί στεναχωριέμαι. Όχι. Και ξέρεις τι γίνεται όταν στεναχωριέμαι. Λιλίκα μου. Παντελάκι. Μην το πεις. Θα δυνατήσω. Μίλα τέτοια. Κάποια ζυγούλη θα γίνω. Φάει κάτι. Βίκυ καγιά. Ε, όχι και έτσι. Βίκυ καγιά. Λιλίκα. Άσε με, φύγε. Και ο Παντελάκης. Τα μοναδικά θηλαστικά στον κόσμο που έχουν το χάρισμα να αντέχουν για χρόνια το βάρος του έρωτα. Πιάνεις δουλειά, βρε! Είσαι γουρλού, το ξέρεις! Αλλά όχι οι αγάπες και αηδίες. Λιλίκα είσαι! Εγώ ρε παλιό μου τρόγω! Λιλίκα! Και ο! Γεια σου, Τίρι! Ο Παντελάκης! Τι έγινε ρε παιδιά, πώς αλλάξατε έτσι! Εσύ πάγινες, αυτό σε έρεψε! Ναι, για να μην παλτώνεις σχέση, καταλαβαίνεις! Πάντως ακόμα μαζί, μπράβο ρε παιδιά! Ωραίο, ε! Και πού να δεις άμα θα πέσει ο τείχος! Μεγαλεία, πάμε για μεγάλη δουλειά! Θέλει λεφτά όμως! Θέλει. Λεφτά θέλει, αλλά κοίτα Λιλίκα! Βάλε και το φόρο κληρονομιάς. Εσύ δικός μου άνθρωπος, τώρα δεν θα σου κρυφτώ. Άσε το προσωπικό. Πώς θα τους πληρώνεις? Γι' αυτό σου λέω. Λεφτά να σου δώσω να το πάρω δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, άμα με εμπιστευτείς να τα ανοίξουμε και πού είσαι, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα άρχισε καθόλου. Τρέχει το πράγμα, δηλαδή τι τρέχει, καλπάζει το πράγμα, εισπράττεις εσύ. Πλάκα μου κάνεις, Σωτήρη. Μαζί θα το κάνω. Τι να κάνουμε? Θα κρατήσω Παντελάκη στο χασάπικο, καλά όχι μόνος του. Πάντως μπορώ και εγώ να βοηθήσω. Εγώ θα σου στήσω την κουζίνα. Φαΐ δεν θα έχεις. Κρέατα έχουμε, δικά μας. Κρέατα. Έλα, Τέρι. Δεν έχω διάθεση. Τι να είμαι χαρούμενη. Στο μαγαζί, μωρέ, να μαζέψω τη μηχανή. Να σου πω, τα λέμε αργότερα, φιλιά. Ho sbagliato tante volte ormai,
so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando a casa. Αστερόπι μου, πάλι χάσκεις με τον τέλεμά σου. Πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθεις, να οριμάσεις. Εγώ σαν πατέρας μου μιλάω. Αλλά δεν θα έλεγα όχι να μου δείχνεις και λίγο τα βυζιά σου. Όχι ρόγα, μόνο το γύρω γύρω. Περιμένω, έτσι. Αλλά όχι αγάπες και νιάου-νιάου. Έχουμε δουλειές τώρα. Άντε, φιλιά. Θα τραντάξουμε την Αθήνα. Ποια είσαι εσύ, παιδί μου? Η Αστερόπη. Είσαι τυφλή. Όχι και τυφλή. Τα γυαλιά μου. Έλα, εδώ. Αλλιώς. Εσείς ποιος είστε? Ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ποιο, το καφενεδάκι? Καφενεδάκι. Ξέρεις τι έχει από εδώ πίσω αυτό το καφενεδάκι? Το ξέρω. Άμα το ρίξετε τον τοίχο εδώ μέσα γίνεται... Και τότε η γκαβή κοπέλα ξεστόμησε κάτι τρομερό. Δίλα... Κάτι απίστευτο. Μερσέντες. Τι λέω, καλύτερα και από το Δίλα. Τι είπες τώρα, ρε κοπέλα? Το πιστεύεις αυτό που είπες? Πώς είπαμε? Αστερόπι Κωνσταλέξη. Ψωτήρης Τσιλιχρήστος. Τσιλιγιώργος. Πώς το δούλευες εδώ πέρα και... Ο Μπαρμπαδήμος ήταν σαν πατέρας μου. Ναι, μπάρμπας μου ο Μπαρμπαδήμος. Ξάφερες του πατέρα μου. Από βυζάκι μια χαρά είμαστε. Από κολαράκι για να δούμε τι λέει. Συγκεντρωθείτε να μιλήσουμε σοβαρά. Ορίστε. Και τώρα τι σκέφτεστε να το κάνετε? Σε παρακαλώ, πάψε να βιάζει το σπίτι μας και γύρνα πίσω. Μόνο τα σόβρακα δεν μου έχεις πάρει. Ξέρεις που πάω? Δεν με ενδιαφέρει. Πάω να βρω τον Μπαρμπαλάμπρο. Μπαρμπαδήμο. Αυτό τον Μπαρμπαπούστη, πώς το λένε, πάω να πιάσω δουλειά. Κασίλα μου. Παίζει κάτι καλό. Είναι Χρύσα. Μη με ενοχλείς. Είμαι εδώ, ρε. Συγγνώμη. Έλα, δεν έχω. Συγγνώμη. Δεν έχω, λέμε, να πάει να κάνεις αποτοξίνωση. Εγώ. Βρήκατε τώρα όλοι και ζητάτε λεφτά. Κοίτα χάλι. Πάρ' τη ζωή σου στα χέρια σου, είσαι στην πλάτη σου. Εγώ ένα γαράκι έκανα. Τι θες, βρε παιδί μου, γιατί είσαι εδώ? Ο Μπαρμπαδήμος. Σου μοιάζω για Μπαρμπαδήμος. Γιατί, πώς είναι Μπαρμπαδήμη? Δεν υπάρχει Μπαρμπαδήμος, ανθρωπέ μου. Να ήταν κι άλλος. Εγώ είμαι ο Σωτήρης. Ωραία, Μπαρμπασωτήρη, εγώ είμαι που. Για δουλειά. Αλλά εδώ μέσα στη χαμοκέλα. 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 Περίμενα να τον δεις αυτό σε ένα μήνα. Χαμοκέλα. Ξέρεις τι έχει αυτό πίσω από τον τοίχο? Τσέχες. Α, είσαι ψυχάκι. Κούρδου. Του γιατρού. Όχι, μόνο για το στρατό πήγα. Τριαντάφυλλος. Μουσικός και μπάρμαν. Κράτα. Μπάρμαν. Μπάρμαν τζετ. Και πότε ξεκινάει εδώ η φάση? Άκου να σου πω, ρε φιλαράκο. Εγώ θέλω τον μπάρμαν του Τσιλιχρήστου. Να μαζεύετε τα κομμενάκια γύρω από την μπάρα, να γίνεται κατάσταση. Μπάρμαν. Και τι θα πεις, ρε Σότο, άσε το Βίλα και άλλα στο ρημαδιό που δεν έχει να σε πληρώσει. Πάρ' το παλικάρι να κάνεις τη δουλειά σου. Και τι μεροκάμα το δίνεις? Να σου πω, πώς είπαμε? Τριάντα φίλους. Τέτοια. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με όρεξη, με κέφι. Να φτιάξουμε κάτι ωραίο, να μην έχουν το μυαλό τους στην κονόμα. Ανθρώπους με τέτοιο, με όραμα. Είσαι μέσα. Και πόσα θα παίρνω? Δεν υπάρχει φράγκο, παιδιά. Γνωριστήκατε? Ρίτα, yeah. Λίλη Παντελάκης, Τριαντάφυλλος. Yeah. Ποσοστά. Όλοι οι ιδιοκτήτες.
10%. Και άμα πάει, που δεν θα πάει απλώς, θα καλπάσει. Καθαρίσατε κι εσείς, καθαρίσαμε κι εμείς. Λέει, σωθήκαμε όλοι μας. Και εσείς δεν έχετε να ρισκάρετε τίποτα. Εσείς βάζετε δουλειά, εγώ με τη Λίλη βάζουμε το χώρο. Ε, Λίλη. Έτσι. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ λέω να το χιονίσουμε. Τι λέει? Πάω να την κάνω χάρηκα. Στο καλό. Του κοάλα το μάτι είναι πιο άσπρο. Today my head is in a mess. Today my nerves are out of control. Today I hit a low, a low. It's you and you, oh, I recall. Oh, yeah, yeah. The days you used to drive me insane. The night you gave my love the bad name. Today feels like I'm at the end of the line. Oh, oh, oh. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fire out of my life. Because you Μπαρμπασοτήρι. Μην με ξαναπείς μπαρμπούνια. Ποια είναι αυτή η κοπέλα? Α, η Αστερόπη. Αστερόπη, έλα. Η Ρίτα. Γεια. Η Λίλη και ο Παντελάκης. Και είναι. Τριαντάφυλλος. Τι? Αστερόπη. Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή εγώ τώρα... Δεν υπάρχω εγώ τώρα. Σαχάσκι είσαι. Και έτσι ο ταλαντούχος Κοβρίτης βρήκε επιτέλους την καβή κοπέλα. Λοιπόν, έλα παιδιά, έχουμε δουλειά. Μαγαζί στείλουμε. Λοιπόν, το ξαναλέω. Είναι ρίσκο, αλλά αξίζει τον κόπο. Προσοχή, εγώ την άλλη εβδομάδα γκρεμίζω τοίχο. Και σε ένα μήνα ανοίγω. Σκεφτείτε το. Έτσι άρχισε η φάση. Πότε ξεκινάμε? Είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Κι εγώ. Στο! Θα γίνει τζέτη φάση. Θα τραντάξουμε την Αθήνα. Εγώ μπορώ να κάνω και υποδοχή. Είναι πολύ κοινωνική. Είμαστε όμως φοβερή ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί ο παππούς που... Μια σερβιτόρα χαζή, μια σερβιτόρα γκαβή, ένας τελειωμένος μπάρμαν. Και μια χοντρή με τον άντρα της, τον αχαρακτήριστο, που θέλει να ανοίξει μπριζολάδικο. Καταστρέφομαι! Ε? Κάτι άφραγγοι τύποι που ήθελαν να τραντάξουν την Αθήνα σε μια εποχή που η Αθήνα δεν τρανταζόταν με τίποτα. Song, dibby-dibby song, can't you see we wear the crown? Can't distress, we can't impress, we are gonna chase the motor. What am I do, what am I try? We are gonna shame them, make them cry. What am I try, what am I say? Kill us home, why every single day? Dibby-dibby song, can't you see we wear the crown? Don't try to test me, but you bless me so that we can't take we crown. Let's go.
αλήθεια. Τι θα το κάνουμε όλο αυτό? Εγώ λέω να το ξαναχτίσουμε. Πες το ψέματα. Σοπάτε ρε, σοπάτε, θα γεμίσει ο χώρος, θα... Εδώ θα στήσουμε την ψησταριά. Ποιος? Και εκεί το stage. Και να σε βάλουμε πάνω να μας λες τα κάλατα, ε. Και εμείς τραγουδάμε πάντως. Ε, καλά. Παίζω κι εγώ λίγο πιάνο. Έλα. Ναι. Τρελά γλέντια. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε. Έλα, στο μαγαζί με. Τέρι. Τέρι, μ' ακούς. Τέρι. Να σου πω. Ποιος είναι ο Τέρις? Έχεις δεσμό? Γιατί ρωτάς? Γιατί τα βυζάκια σου είναι σαν τους αμόλοφους της μακρινής Σαχάρας. Έσχος. Ρε ψηλέ, μόνο εσύ μπορεί να βοηθήσεις. Έλα εκεί πέρα να το στήσουμε, να το τρέξουμε. Ναι, έτσι λίγο να το σπρώξεις στην αρχή. Να μου φέρεις τους κοσμικούς σου, τους δημοσιογράφους. Έλα, ξέρεις εσύ τώρα και... Τι να σου πω... Θα σου δώσω καλό ποσοστό. Έχεις πλάκα, ρε μάν. Τι πλάκα, ρε, εσύ σου λέω. Καταστρέφομαι. Παίρνα τουλάχιστον να δεις το χώρο. Θα έρθω, ρε φίλε. Η αγάπη είναι μεγάλο πακέτο. Στα σπίτια βάζει λουκέτο. Στις λεωφόρους φωτιά. Ναι, ναι, η αγάπη. Πρώτα σε πιάνει στη φάκα, μετά σ' αφήνει μαλάκα και σου λέει αντέγια. Είσαστε θεές, ρε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιος ουρλιάζει, ποιος χτύπησε? Καλά αυτός, γραφεί τραγουδάρες. Καλά αυτός, θα σου έλεγα τι γράφει τώρα, αλλά είχε χάρη. Καλησπέρα. Πού, ρε ψηλε, πού είσαι, ρε ψηλε, ρε ψηλε, κατεβαίνω. Αυτός δεν είναι ο Στεφάνου, ο Νίκος. Hey. Γεια. Έλα ρε ψηλε μου, έλα ρε ψηλε μου, έλα. Παιδιά, έλα να σας συστήσω. Έλα ρε ψηλε μου, οπα. Λοιπόν, η Λίλη. Και είναι. Τη Ρίτα την ξέρεις? Εννοείται. Ποιος την έστειλε? Τι έγινε, Ριντάκι? Καλά. Και ο Τριαντάφος. Ο Νίκος δεν χρειάζεται συστάσεις, τον Νίκο το ξέρετε. Ποιος είναι αυτός ο Τέλεμες? Καλά, δεν βλέπεις τηλεόραση? Όχι, γιατί λέει τον καιρό. Α. Ο άντρας μου ο Παντελάκης και τα παιδιά μου, τα κελούδια. Καλές δουλειές, αφεντικά. Τι καλές δουλειές. Καλές δουλειές, λέει. Καλές δουλειές. Καραντίνα. Άρε, πικ παγίνα με. Τι άλλο θα κουβάλεις εδώ μέσα? Πάμε πάνω, πάμε πάνω. Πού πήγε το τσιγάρο? Να σου πω, ρε ψηλέ, πώς φαίνονται? Εντάξει, πλάκα έχω. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα ανοίξει με αυτούς, πλακατζίδικο ή τσίρκο? Πλάκα έχεις. Λοιπόν, πάω να φύγω. Να σου πω, θα στηρίξεις έτσι? Θα στηρίξω, ρε μάνα. Ό,τι μπορώ θα το κάνω για πάρτι σου. Είσαι πρίγκιπας, ρε ψηλέ. Πρίγκιπας. Παιδιά, χαιρετώ. Γεια, γεια. Καλά. Συγγνώμη. Μήπως είναι εδώ η Αστερόπη? Ποια είσαι πάλι, παιδί μου? Τέρι. Αδερφή της Αστερόπης. Της Αστερόπης. Καλό βράδυ! Γεια! Να. Σε καμιά ώρα. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, πάρτε το δικό μου το τραπέζι, καθίστε και θα έρθω μετά. Σου είπα, σε μια ώρα. Ωραία, θα έρθω μετά. Έλα, γεια. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο χορεύοντα στο σκοτάδι. Σε έρνει τη γυαλικά τον καβί. Περνάς. Χώστηκε καμιά μπάτσα, άμα είναι. Όχι, χρυσέ μου. Πάμε πάλι. Όχι, ρε, μόνο. Σε κλείνω. Γεια. Χτύπησες. Έτσι, μάλιστα. Όχι, όχι.
Ω γλυκιά, όμορφη ύπαρξη. Ω γλυκιά, όμορφη ύπαρξη. Πες της, πες της. Έλα. Πιάστο. Πιάστο, ντε. Εσύ, κοπέλα μου, δεν παλεύεσαι. Είπαμε να σου δώσουμε μια ευκαιρία να την αρπάξεις και εσύ άρπαξες άλλα ντάλλον. Τι μαλακό που είναι το χέρι σου. Σου φαίνεται μαλακό. Βούτυρο. Άιντε να χαθείς, βούρλο. Πάω για ύπνο. Ξέρεις, ναι. Αυτό που κρατιέσαι δεν είναι το... Ευτυχώς που σε έσωσα, ε! Τέρι! Πού σου μέσα, πότε ήρθες! Τώρα που λίγο! Τι μου κάνει αυτά, παιδάκι μου! Βρίσκα θεά! Χτύπησαν τα τακούνια, ρε γαμώτο! Τέρι, κοίτα, κοίτα, το καταστροφή! Να σας πείσω ότι είναι. Ναι! Ναι! Γαμώ τα κινητά μου, όταν τα έχεις ανάγκη! Είσαι εντάξει? Με τον Νίκο γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε, λίγο παράξενα βέβαια. Απίστευτο. Τι? Είναι ο μόνος άντρας στον κόσμο που δεν κάνει βρώμικες σκέψεις. Και εσύ πού το ξέρεις? Πώς έγινε αυτό? Πώς? Οι εξωγήινοι μας επιτίθενται. Πρέπει να τον παίζουμε τρεις φορές τη μέρα για να τους αντιμετωπίσουμε. Καλή φάση. Καίγεται. Σόπα. Αυτή είναι straight. Σκάσε. Πάει. Και τώρα, μπαμπά. Τώρα, Λίλη. Τώρα, μόνο ο Θεός. Ποιος Θεός, μωρέ, ποιος Θεός! Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός! Ντροπή, Σωτήρη, ντροπή! Τι είναι ο Θεός, ATM, 24 ώρες το 24ωρο, ο Θεέ μου, σχόραμε! Σε είχα κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σε είχα κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, με διώχνεις πριν να σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό. Πέτρο, χαμήλωσε ρε εσύ το κλιματιστικό. Θα σκάσουμε. Σ' έχω κάνει Θεό. A terra mi gettò.